κάνει. Για να δούμε την εκτίμηση που κάνει ο κύριος Καραγκούνης, να ξεκινήσουμε από εσάς. Νομίζω ότι ο κύριος Καλαρίτης το έθεσε τα ζητήματα, νομίζω στην πολύ σωστή του βάση. Με την έννοια ότι τώρα έγινε το πρώτο βήμα, διότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το αποτέλεσμα πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Ακόμα και οι δημοσκοπικές εταιρείες νομίζω είχαν υποεκτιμήσει όλη αυτή τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φάνηκε, αποδείχθηκε δηλαδή τελικά. Νομίζω ότι εγώ Φερρυππίν, ας πούμε, σε όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγα ότι τα αποτελέσματα, τα ποσοστά θα αγγίξουν αυτά του 2019 τελικά, υπό μία έννοια, και εγώ αλλά και άλλα στελέχη και άλλοι βουλευτές, συγγνώμη, και άλλοι συνάδελφοι διαψεύστηκαν όσον αφορά αυτή την εκτίμηση, γιατί τελικά τα αποτελέσματα ήταν και ακόμα μεγαλύτερα. Οπότε με αυτή την έννοια έχουμε δύο δεδομένα. Έχουμε μια τεράστια νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μια τεράστια πολιτική για το ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι αυτό το οποίο μένει από εδώ και πέρα, για να έρθω στη σκέψη και του κύριου Καλαρίτη, είναι ότι οι πολίτες έχουν δώσει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για αυτοδυναμία. Αυτή την Κυριακή έγινε το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει να γίνει ακόμα ένα βήμα. Άρα το στοίχημα ποιο είναι για εσάς, κύριε Καραγκούνη, για τις επόμενες εκλογές? Ποιο είναι το στοίχημα? Μια πολύ ισχυρή αυτοδυναμία για την επόμενη τετραετία. Οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και στην οικονομία και στα εθνικά θέματα και στην καθημερινότητα. Και νομίζω ότι αυτό που ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ισχυρή εντολή. Αυτό στην ουσία το οποίο είπε και ο κόσμος με την ψήφο του χθες, διότι αυτό που θα μπορούσα να θέσω ως βασική πολιτική παρατήρηση είναι ότι οι εκλογές οι χθεσινές έδωσαν μια σαφή απάντηση απέναντι στην απλή αναλογική. Υπό μία έννοια, ο κόσμος γύρισε την πλάτη στην απλή αναλογική και στράφηκε προς τη σταθερότητα, προς την προοπτική και κυρίως προς τις κυβερνήσεις με αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Κύριε Καραγκούνη, να ρωτήσω το εξής. Αυτό το 40% που βλέπουμε να καταγράφεται από το εκλογικό αποτέλεσμα, πιστεύετε ότι είναι ένα αγκυροβόλι για τη Νέα Δημοκρατία? Πώς το εννοείτε το αγκυροβόλι? Αυτό έχει σημασία. Λέτε αν θα μείνει εκεί? Βεβαίως. Αυτό λέτε? Ή αν θα είναι το ένασμα? Και αν εγκυμονεί ο κίνδυνος του εθνικού? Ναι. Προφανώς νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι δεν έχουμε περιθώρια εφησυχασμού. Έχει δώσει ο κόσμος ένα πολύ σαφές μήνυμα αυτοδυναμίας και υπό μία έννοια σίγουρα και για μας είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να μην υπάρξει εφησυχασμός, να μην υπάρξουν έτσι ψήγματα αλαζονίας, το είπε και χθες στην τοποθέτησή του ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι αγώνα για την επόμενη Κυριακή. Πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσουμε τη λαϊκή βούληση που είναι που ζήτησε σε συνθήκες απλής αναλογικής. Κύριε Καραγκούνη, ναι. Το ρωτώ αυτό γιατί το εκλογικό αποτέλεσμα έδειξε πράγματι αυτό που είπατε και εσείς, δηλαδή ένα ιστορικό προηγούμενο, δεν είχαμε ποτέ μια διαφορά 20 ποσοστιαίων μονάδων. Έδειξε όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια αντιπολίτευση ισχυρή. Δεν ξέρω αν ο κόσμος θέλει πράγματι να μην υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Θέλει μια ισχυρή κυβέρνηση, λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι ψήφισε για να μην. Δηλαδή καταψήφισε να μην έχει αντιπολίτευση συνολικά. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενδεχομένως η διόρθωση να σημάνει και προς τα πάνω για την αντιπολίτευση, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα δε για το ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον ο λόγος είναι προς τα εκεί. Δεν θα μπορούσε κανείς να το αποκλείσει αυτό που λέτε, γιατί προφανώς αυτό είναι πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα να υπάρχουν διαφορές τόσο μεγάλες, 20 ομάδες. Εγώ τουλάχιστον δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει. Και έχετε δίκιο σε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτημα υπό μία έννοια πολύ σύσχνης αντιπολίτευσης και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα σε σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Για να δούμε τι γνώμη έχει ο κύριος Αμανατίδης. Αλλά για μας μας ενδιαφέρει να επιβεβαιώσουμε την βούληση του λαού που είναι. Γιατί το μήνυμα, κύριε Αμανατίδη, στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ ήχηρο. Νομίζω συνολικά. Τη διαφορά αυτή δεν την περιμένουμε, είναι αλήθεια. Χριστό, σε αυτή τη δεύτερη τώρα εκλογική αναμέτρηση, νομίζω είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι δεν θα ακούσουμε τον όρο προοδευτική διακυβέρνηση, δηλαδή μια συμμαχία προοδευτικών κομμάτων για να μπορέσουν να φτιάξουν μια κυβέρνηση. Να κρατήσουμε, λέω εγώ, τον Χριστό Τσιγουρή στην σύνδεσή μας, να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ο κύριος Αμανατίδης, γιατί ήταν πολλά αυτά, κύριε Αμανατίδη, που ακούσαμε το τελευταίο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
αρκετοί είναι αυτοί που μιλάνε για θολό μήνυμα το οποίο εξέπεμψε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και όλα εσείς τα στελέχη. Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα μας βρίσκει όντως πάλι σε μια μεγάλη εκλογική μάχη. Μπορεί να έχουμε χάσει μια μάχη, δεν έχει χαθεί ο πόλεμος. Και όλα όσα υπόθηκαν και από τον κύριο Τσιγουρή νομίζω είναι στον προβληματισμό και το επιτελείο, άλλωστε θα βγουν οι ανακοινώσεις. Ακριβώς, δεν πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό που έχει πει ο κύριος Καραγκούνης, ο αγαπητός συνάδελφος. Να γίνει το δεύτερο βήμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, κατά την άποψή μας, συνολικά ο προοδευτικός χώρος. Γιατί μέσα στον προοδευτικό χώρο, αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό χώρο, ουσιαστικά ο στόχος τους ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει και εδώ μια ευθύνη και των άλλων κομμάτων. Και θα πρέπει να καταλάβουν. Ποια είναι η ευθύνη, κυρία Μανατίδη, των άλλων κομμάτων? Λέτε στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν σε μια εκλογική μάχη ο στόχος δεν είναι το άλλο κόμμα, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος? Το στόχος είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία εάν ολοκληρωθεί με τη δεύτερη μάχη, με νίκη και με ευρύτητα στις Νέες Δημοκρατίες, τα αποτελέσματα για την επόμενη μέρα και για τα προβλήματα του λαού, η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι πολύ δύσκολη και με πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν η Νέα Δημοκρατία διατηρήσει αυτό το ποσοστό ή θα πέσει προς τα κάτω. Για παράδειγμα, αν η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώσει 180 ψήφους, θα μπορεί να κάνει τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία για την εκπαίδευση και τις αλλαγές που θέλει, οι οποίες θα είναι και ριζικές. Άρα θέλουμε να δώσουμε μία μάχη έντονη, αυτό να περιοριστεί, να κάνουμε ανάκτηση των δυνάμεων. Ξέρετε κάτι, μοιάζει σαν να μεταφέρετε την ευθύνη, κυρία Μανατίδη. Η ευθύνη δεν ανήκει στα άλλα κόμματα στη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε. Ναι. Μα λέτε φταίνε τα άλλα κόμματα που δεν, που δεν συνεργάστηκαν μαζί μας. Αυτό είναι το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το είπα, ήξερα ότι θα προκαλέσω αυτό. Και θέλω να σας πω το εξής. Κοιτάξτε, όλη η ρητορική ήταν σε σχέση με το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι από εδώ και μετά θα πρέπει, για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά αυτό το αποτέλεσμα με τη συντριπτική νίκη, και συγχαρητήρια στον κύριο Καραγκούνη να πω και το κόμμα του για αυτό που κατάφερε. Δεν έχω κανένα θέμα να το κάνω αυτό. Εμείς όμως θα πρέπει συνολικά ο προοδευτικός χώρος να το αντιμετωπίσει αυτό. Αν δηλαδή τα κόμματα θέλουν να δουν την αναδιάταξη στο εσωτερικό της προοδευτικής παράταξης και οι στόχοι τους είναι αυτοί, τότε νομίζω ότι κάνουμε ένα τεράστιο λάθος και αφήνουμε μεγάλο χώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει μπροστά. Την περίπτωση, επειδή εδώ φαίνεται ότι επιμένει σε μια πολιτική η οποία καταψηφίστηκε. Η πολιτική της Δημοκρατίας, στην οποία ασκείται κριτική, υπερψηφίστηκε με ποσοστά πολύ πέραν της βάσης, ακόμα και των φίλων δυνάμεων της Δημοκρατίας. Μήπως εσείς έχετε λάθος, δηλαδή κατακρίνετε μια πολιτική την οποία όμως το εκλογικό σώμα την ενέκρινε. Μήπως πρέπει εσείς να αναθεωρήσετε την πολιτική σας αντί να επιμένετε ότι είναι λάθος η πολιτική του άλλου, ότι είναι στραβός ο γυαλός? Δεν μπορώ να διαβάσω, κύριε Καλαρίδη, το ότι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει να παίρνει τα 450 ευρώ με ελαστικές σχέσεις εργασίας δεν μπορεί να διατρεφτεί. Οι κοινωνικές ανισότητες μεγαλώνουν. Δεν νομίζω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να λάβει η Νέα Δημοκρατία, ότι αυτή η πολιτική της επιβραβεύτηκε. Θεωρώ ότι περισσότερο σας χάσαμε εμείς, να σας πω. Ναι, κύριε Μανατίδη, όμως επειδή λέτε για αυτό το πληθυσμό και στους νέους χάσατε ένα κατεξοχήν πληθυσμό όπου ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τα στοιχεία δείχνουν ότι στους νέους 17-24 ετών η Νέα Δημοκρατία πήρε 31,5 και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 28,8. Ούτε και έφτασε το μήνυμά σας, δηλαδή. Έχετε δίκιο. Και πρέπει να τα αναλύσουμε. Κοιτάξτε, για να βγουν συμπεράσματα, θα πρέπει να γίνει πολύ λεπτομερής ανάλυση στις κοινωνικές ομάδες πώς ψηφίσανε, στις ηλικίες πώς ψηφίσανε, τι ήταν αυτό, και να γίνουν εκτιμήσεις. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να κάνω, γιατί δεν έχω και όλα αυτά τα στοιχεία να κάνω προσωπικές εκτιμήσεις. Αλλά προφανώς πρέπει να αναλυθούν, προφανώς πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αλλά επειδή έχουμε μία μάχη δεύτερη μπροστά μας, θα έλεγα ότι είναι κρίσιμο εάν πραγματικά και να συνταχθούμε εμείς και ο προοδευτικός ο χώρος απέναντι στην πολιτική. Γιατί τα προβλήματα, ξέρετε, και κύριε Καλαρίδη και αγαπητοί στο πάνελ, τα προβλήματα είναι εδώ. Και εμείς με την πολιτική, ξέρετε, δίνουμε συνεχείς αγώνες. Κύριε Μανατίδη, πάτε για πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ποιος είναι ο στόχος μετά το 20%? Πόσο μπορεί να ανέβουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μπορεί να είναι αυτός ο στόχος, άρα, κατά την άποψή μου. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αναχαιτιστεί αυτή η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό να κατεβεί. Και κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να αναχαιτιστεί η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ και αυτό, βέβαια, απέχει από εσάς 8 μονάδες. Δηλαδή ήδη στο κίνημα αλλαγής λένε ότι εμείς θα είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα.
Βεβαίως δεν αντιλέγω σε αυτό. Προφανώς πρέπει να γίνει ένα σύνταξη του χώρου, όλα αυτά που συζητάτε. Ο χώρος, κύριε Μανατίδη, ο χώρος δεν θέλει. Ότι μπορεί να κάνει μία μάχη, αλλά στην αριστερά δίνουμε μάχες συνεχώς και είμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα και την πολιτική. Ο χώρος ο χώρος τον οποίο ονομάζεται, δεν θέλει πλέον να ανασυνταχθεί μαζί σας. Το ΠΑΣΟΚ θέλει τη θέση σας. Ο Βαρουφάκης θα πάει ακόμα πιο σκληρά απέναντί σας. Το ΚΚΕ σας έχει πλαγιοκοπήσει. Ενώ εσείς επιμένετε σε δύο πολιτικές, αφενός του χώρου, όπως λέγεται, να ανασυνταχθεί. Ο χώρος δεν θα στείλει. Ο χώρος έχει ο καθένας τους δικούς τους στόχους. Κατά μια πολιτική η οποία έχει εγκριθεί με συντριπτικό ποσοστό. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσετε την πολιτική, μήπως έχετε λάθος εσείς στην παιδεία, στην εξωτερική πολιτική, στη διοίκηση, σε όλα αυτά τα οποία επιμένετε. Ενώ ότι αν επιμένετε σε αυτό, κινδυνεύετε να αποσυμπληρωθείτε περισσότερο. Κύριε Καλαρίδη, μου λέτε τι, ότι οι δαπάνες για την παιδεία είναι καλές και δεν πρέπει να αυξηθούν, δεν πρέπει να πάμε στο 5%. Να αναθεωρήσουμε την πολιτική. Δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση. Τα ιδιωτικά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εδώ φαίνεται ότι η πλειοψηφία. Εσείς γιατί μένετε όχι, ας πούμε. Ένα παράδειγμα φέρνω. Δεν είναι μόνο το ποσό του ΑΕΠ που διατίθεται. Είναι και άλλα πράγματα. Δεν μπορούν να διατρεφτούν. Συγγνώμη, τις καταλήψεις, το θέμα του ασύλου, επιμένετε σε πολιτικές οι οποίες έχουν καταδικαστεί. Δηλαδή, είναι δυνατόν εν 2023 να υπερασπίσετε τις καταλήψεις και τη διατήρηση του ασύλου που είναι άσυλο για συμμορίες. Εκεί κάτι κάνετε λάθος. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει λάθος αν αυτό το πάρει σαν επιβεβαίωση της πολιτικής της. Τελείως δηλαδή. Γιατί αυτό το σταθερά και το τολμηρό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι περισσότερο χάσαμε παρά ότι κέρδισε τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία. Πάνω σε αυτό που λέει πάντως ο κύριος Καλαρίτης, κύριε Αμανατίδη, εκτιμάτε εσείς, διαβάζετε το αποτέλεσμα ως μία ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο. Δηλαδή θεωρείτε ότι μιλήσατε με το κέντρο σε αυτές τις εκλογές. Θεωρώ ότι δεν πιάσαμε συνολικά την κοινωνία, σας πω την αλήθεια. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αποχής. Θα πρέπει να απευθυνθούμε και στον κόσμο. Δεν είναι μεγαλύτερο από το 2019 πάντως. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Δεν είναι μεγαλύτερο το ποσοστό της αποχής από το 2019. Όχι, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερη συμμετοχή. Υπάρχει και το ζήτημα βεβαίως αυτών που είναι στα νησιά, αλλά υπάρχει μεγάλο ζήτημα εποχής. Σας ρωτώ για το κέντρο, διότι φαίνεται από τα ποιοτικά στοιχεία ότι χάνεται 9% προς τη Νέα Δημοκρατία και 9% προς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή υπάρχει ένα 18% που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, είχε ψηφίσει το 2019 ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ψήφισε είτε Νέα Δημοκρατία είτε ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό σας ρωτώ, σε σχέση με το κέντρο. Αλλά εμείς πρέπει να απευθυνόμαστε, κατά την άποψή μου, σε όλο τον ελληνικό λαό. Γιατί έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις και αυτή τη μάχη έχουμε. Αυτό φιλοδοξούμε και ως κόμμα. Και αυτούς πρέπει να πείσουμε, τον κόσμο. Συνολικά, είτε κέντρο είτε αριστερά, όπως θέλετε. Και την οικονομία την τρομάξατε. Την αγορά την τρομάξατε. Μία ο κύριος Κατρούγκαλος, μία ο κύριος Δραγασάκης, μία ο κύριος Τσακαλώτης, μία κυρία Φωτίου, έφυγαν. Πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Καλαρίτης, συγγνώμη, να σας πω δύο στοιχεία μόνο για να σχολιάσετε. Σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 44% το 2019, 51,9% πήρε χθες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 27% το 2019, 18,7% πήρε χθες. Είναι χαριστική η βολή αυτή που έδωσε ο κύριος Κατρούγκαλος με τις θέσεις τις οποίες δημόσια ανέπτυξε. Η διαφορά, η τεράστια αυτή διαφορά, το διπλό σκορ, δεν νομίζω ότι εξηγείται μόνο αυτό. Μπορεί να είναι ένα άθροισμα στοχειών και τακτικών κινήσεων. Δεν νομίζω ότι είναι ένα μόνο αυτό δηλαδή. Προφανώς και αυτό κόστησε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κύριο για να πεις ότι χάνεις στα μισά ότι είναι αυτό το ζήτημα. Μπορεί να είναι ένα άθροισμα συγκεκριμένων ενεργειών οι οποίες θα αναλυθούν. Η πρωτοβουλία είναι στον Αλέξη τον Τσίπρα και στο επιτελείο και εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και στους φίλους και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε χάσει μια μάχη, όχι τον πόλεμο. Έχουμε μάχη μπροστά μας. Έτσι κι αλλιώς στην πολιτική εμείς ασχολούμαστε χρόνια τώρα απέναντι με γνώμονα τα προβλήματα του κόσμου και απέναντι σε τέτοιες πολιτικές. Και θα τη δώσουμε τη μάχη αυτή και με αξιοπρέπεια και νομίζω και με αξιώσεις. Κύριε Μανατίδη, ναι. Τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης προς τον κύριο Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχουμε τη μάχη μπροστά μας. Δεν θα έρθετε ποτέ τέτοιο πράγμα τώρα. Ο πόλεμος συνεχίζεται, θα σας έλεγα. Βάζοντα σε εισαγωγικά βεβαίως, αλλά έχουμε τη μάχη μπροστά μας στο επόμενο διάστημα και είναι σημαντική και κρίσιμη, κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι με συντροφικότητα, με επιστημοσύνη και ψυχραιμία και ανάλυση μπορούν να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Αλλά είμαστε στη διαδικασία μάχης.
Χάσαμε τη μία μάχη, όχι το πόλεμο κατά την άποψή μου, και μπορούμε να ανασυνταχθούμε και να κερδίσουμε πόντους και στην ελληνική κοινωνία. Πάντως έχει ενδιαφέρον τώρα, επειδή μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και το οποίο πρέπει πλέον απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ καθαρά για να διατηρήσει θέση του, το πώς θα το διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία, κύριε Καραγκούνη, το ΠΑΣΟΚ. Κάποια υπό μία έννοια αντιπαλότητα με το ΠΑΣΟΚ, στη λογική μόνο ότι θέλουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους από τον μεσαίο χώρο, από τον κεντρικό χώρο, να έρθουν στην προσπάθεια που κάνουμε. Και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει και στο επόμενο διάστημα. Θα προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Νομίζω ότι ήταν σαφές και το μήνυμα γενικώς του κεντρικού χώρου. Στήριξε τη Νέα Δημοκρατία και θα έλεγα σε έναν βαθμό και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, τον κυρίακτο Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα νομίζω, επειδή τα διακυβεύματα είναι πολύ σαφή, βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη πολιτική, σε μια δυσχερή πολιτική θέση, και είναι λογικό, διότι ο κόσμος άκουσε το τελευταίο μήνα απίθανα πράγματα από το ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά από τα στελέχη του, είτε αυτό αφορά την οικονομία, είτε αυτό αφορά το τραπεζικό σύστημα ή το μεταναστευτικό. Δηλαδή, στα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζεται υπό μία μπαίνουν τα διακυβεύματα των εκλογών. Και σε αυτή τη λογική, λοιπόν, νομίζω θα μπουν και πάλι τα ίδια διακυβεύματα σε 25, δεν ξέρω, σε ένα μήνα από τώρα. Η προκλήση οικονομίας, η προκλήση των εξωτερικών θεμάτων, της καθημερινότητας. Και νομίζω ότι εκεί πέρα ο κόσμος, οι πολίτες, δώσαν μια καθαρή απάντηση στο τι θέλουν για την επόμενη τετραετία. Δώσαν μια απάντηση ότι στην αστάθεια που πήγε να δημιουργηθεί με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα και βεβαίως τα υπονομήματα που άφησε ο κύριος Ανδρουλάκης για το τι μπορεί να γίνει, αν θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση τιμένων. Απάντηση στην τοξικότητα, επιτρέψτε μου να πω. Απάντηση στην τοξικότητα και σε όλο αυτό το γκρίζο που είχαμε ζήσει όλο τον προηγούμενο χρόνο. Ο κόσμος θέλει θετικό αφήγημα, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και όχι ότι δεν είναι όλα σοβαρά, αλλά να ασχολούμαστε μόνο αιμονικά. Και ξεκινά λοιπόν ακόμα μία προεκλογική περίοδος. Μέχρι τις επόμενες εκλογές θα το μάθουμε. Θα μας αποδεσμεύσετε. Θα σας αποδεσμεύσουμε, ναι. Γιατί και εμείς χρειαζόμαστε μία διαφημιστική ανάσα. Κυρία Μανατίδη, κύριε Καραγκούνη, Χρήστο Τσιγουρή, σας ευχαριστούμε πολύ.